Για πάμε να δούμε και το ρεπορτάζ από το Tour Canal και Αρίκος Πορτοσάλτε ή όπως τον αποκαλείτε εσείς Προκτό σχολίασε τα Τέμπη, Κασελάκη και Βελόπουλο. Πάμε να δούμε τι ανέφερε, να σχολιάσουμε και να δούμε και ένα ρεπορτάζ από το Μέγκα που του απαντάει. Στην Καθημερινή, γιατί ζητάω νέα προσφυγή στις κάλπες. Εδώ, όλο αυτό από εδώ και κάτω είναι το άρθρο Κασελάκη. Ένα πράγμα λείπει από αυτό το άρθρο του Κασελάκη. Εγώ το διάβασα το άρθρο. Το διάβασα. Λείπει ένα πράγμα. Εάν έβαζε και την υπόσχεση του Βελόπουλου ότι θα δώσει, ότι δεσμεύεται μελλοντικά να δώσει 3.000 ευρώ σύνταξη, θα ήταν το τέλειο άρθρο. Ο Κασελάκη ζητάει εκλογές. Βγαίνει και ο Βελόπουλος τώρα και λέει 3.000 θα δώσει σύνταξη στους συνταξιούχους. Το Πασόκ είναι εδώ. Τσοβόλα, δώστα όλα. Τέλειο, τέλειο, γιατί όλα όσα γράφει σήμερα ο Κασελάκης είναι όλος ο ψεκασμός. Γιατί είναι όλα τα ζητήματα, τα έχει μαζέψει όλα, όλα τα συνωμοσυλλογικά. Θέματα τεμπών, υποκλοπών, δεν υπάρχουν. Αφαίρεση προσωπικών δεδομένων των εσωτερικών. Θέτει τρία ζητήματα. Εγώ δεν δέχομαι ότι υπάρχει συγκάλυψη, να με συγχωρείτε. Ας τη συγκάλυψη. Όχι, λέω ότι δεν υπάρχει. Για τον Πρωτοσάλτε δεν υπάρχει συγκάλυψη, έτσι. Παρεξήγηση. Λέω τρία θέματα να μεγάλα υπάρχουν. Ναι, ναι, μισό. Έχει πάρει στα Τέμπη μπάζωμα συγκάλυψη. Δεν έχουμε τίποτα από αυτά τα τρία. Αλλά η κοινωνία το λέει. Εγώ είδα την προσχόληση πριν. Λέει 75% εδώ μπροστά σα δεν έχετε την κοινωνία. Άλλο αυτό. Έχετε εμένα για σχόλιο. Αν μπορεί να έρθει η κοινωνία να φύγω εγώ, κανένα πρόβλημα. 75% πιστεύει ότι υπάρχει συγκάλυψη. Βέβαια το πλυντήριο στο Tour Canal δεν βλέπει καμία συγκάλυψη. Θα πάω στο ρεπορτάζ του Μέγκα να δούμε στο βραδινό δελτίο της Τζίμα τι συμβαίνει τελικά με τα Τέμπη, γιατί έχουμε και καινούργια νέα. Για πάμε να δούμε, γιατί τελικά είναι συγκάλυψη, δεν είναι. Λοιπόν, με τον κύριο Τερεζάκη μίλησα πριν από λίγο. Mm-hmm. Ναι, πρόσβαση στο συγκεκριμένο υλικό είχαν 4 υπάλληλοι του ΟΣΕ. Ένας εξ αυτών 1η Μαρτίου του 2023 το δίνει σε 4 στελέχη του ΟΣΕ. Γι' αυτό ο κύριος Τερεζάκης... Γιατί χρειαζόταν να γίνει αυτό? Για να ενημερωθούν. Ναι. Να ενημερωθεί ο οργανισμός. Ναι. Τα στελέχη. Mm-hmm. Λέει, ελέγξτε τα email. Όλα αυτά για τη μονταζιέρα, έτσι. Συνεχίζουμε. Ελέγξτε τα email. Αν φύγανε από εκεί και τι έφυγε από εκεί. Που κατά τον κύριο Τερεζάκη το υλικό δεν έχει φύγει παραποιημένο από τον ΟΣΕ. Κατά τον κύριο Τερεζάκη. Αυτό έγινε την 1η Μαρτίου. 2 Μαρτίου είναι να το παραδώσουν στις δικαστικές αρχές. Όμως επειδή ζητούνται και κάποια επιπλέον στοιχεία από τις δικαστικές αρχές, τελικά το υλικό παραδίδεται στις 3 Τρίτου. Παραδίδεται στις 3 Τρίτου, λέει ο κύριος Τερεζάκης, με συνοδευτικό, με αυτοκίνητο του ΟΣΕ που το πήγε εκεί και με υπάλληλο του ΟΣΕ. Άρα... υπάρχουνε... Δεν ξέρω αν το είχαν τυλιγμένο και σε λουλούδια και με γλυκά και το πρόσφεραν, έτσι, δεν το γνωρίζω. Τέλος πάντων, δικλείδες ασφαλείας. Άρα, ότι δεν ο κύριος Τερεζάκης παραδέχεται το μοντάζ, λέει ότι κάποιοι δικοί μου πήραν το ηχητικό, το έδωσαν και κάπου αλλού. Κάνει μια πλάγια εκτίμηση ότι το μοντάζ δεν έχει γίνει όχι από τα στελέχη. Όχι παράτυπα, όχι παράνομα, το έδωσαν ως... Δεν είπα παράτυπα, ναι, κανονικά το πήρανε με βάση το πρωτόκολλο τέλος πάντων του οργανισμού από ό,τι καταλαβαίνω. Πλάγια αφήνει να εννοηθεί ότι δεν το έκαναν οι δικοί μου άνθρωποι, το μοντάζ. Γι' αυτό λέει ελέγξε emails και, και πετάει μπαλάκι και στη δικαιοσύνη εδώ. Γιατί λέει δικαιοσύνη, έλα να ελέγξεις. Είμαστε στη διάθεσή σου, έλα να δεις τα mail. Θυμίζω ότι η δικαιοσύνη είχε πει: εγώ δεν έχω καμία δουλειά να ψάξω. Τίποτα από όλα αυτά. Δεν με αφορά ποιος μόνταρε, δεν με αφορά που πήγε όλο αυτό. Και το έχω αφήσει στον ΟΣΕ. Και η δικαιοσύνη, βέβαια, από την πλευρά του, από την πλευρά της, ο ανακριτής, λένε πληροφορίες ότι εγώ έχω όλο το υλικό που βεβαίως το ξαναζήτησε τώρα για να γίνει για άλλη μία φορά επιβεβαίωση. Συγγνώμη, γιατί... τώρα η δικαιοσύνη θα το ψάξει όλο αυτό ούτε μετά τις δηλώσεις Τερεζάκη. Η δικαιοσύνη... Θα προσθέσω η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, έτσι, που βγήκε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας στο άλλο το πλυντήριο, Θεοδωράκη, και λέει ελπίζω η δικαιοσύνη να βγάλει την αλήθεια, ελπίζει, δεν είναι σίγουρη.
κάνει αυτή την έρευνα που έχουμε πει ότι είναι ανοιχτή από όταν έγινε από μηχανοδηγούς του ΟΣΕ για τη διαρροή. Από τότε λοιπόν ξεκίνησε μια προκαταρκτική ράνια. Mm-hmm. Ξεκίνησε μια προκαταρκτική, η οποία όμως μου επιβεβαίωσε και ο κύριος Τερεζάκης ότι μέχρι τώρα δεν έχουν εκλειφθεί στελέχη του ΟΣΕ, mm-hmm. δεν έχουν εκλειφθεί εργαζόμενοι του ΟΣΕ, που θα έπρεπε να έχει γίνει. Γίνεται λοιπόν μια έρευνα από τη δικαιοσύνη, η οποία όμως δεν έχει προχωρήσει, γιατί τώρα μπήκε και αυτή η εξέλιξη που είχαμε με το μονταρισμένο υλικό. Άρα δύο μπαλάκια πετάει ο κύριος Τερεζάκης. Ένα προς τη δικαιοσύνη. Ελάτε να ελέγξετε τα email των υπαλλήλων του ΟΣΕ, να δείτε ποιος έστειλε τι και σε ποιον. Και αν κάποιος από τους δικούς μου τέλος πάντων ανθρώπους, το λέω τώρα χοντρικά για να συνοηθούμε εδώ, το έδωσε σε ένα μέσο ή σε κάποιον άλλον ενδιάμεσο. Και το μέσο. Και το ενδιάμεσο και το μέσο, δεν το ξέρουμε. Και το δεύτερο μπαλάκι προς το μέσο μαζικής ενημέρωσης, το οποίο πρώτο δημοσιοποίησε τις συνομιλίες αυτές, αν εκείνο ρωτά και... Για το πρώτο θέμα λένε, έτσι, αποκλειστικό το είχε. Θα μου πεις μετά γιατί οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών πηγαίνουν στην Ευρώπη να βρουν το δίκιο τους και τη δικαιοσύνη, γιατί εδώ μέσα... Ο κύριος Τερεζάκης ζητά από το μέσο να πει αν εκείνο μόνταρε. Ακριβώς αυτό. Και μάλιστα μου επεσήμανε και κάτι ακόμη, ότι οι απομαγνητοφωνήσεις σε αυτό το υλικό έγιναν από τον ΟΣΕ μετά τις 17 Μαρτίου του 2023. Γιατί επιλέγει να τα πει άραγε τώρα αυτά ο κύριος Τερεζάκης? Γιατί νομίζω τώρα έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία και τώρα η έχουμε δύο εβδομάδες εμείς εδώ ως όμιλος που έχουμε ανοίξει τη συζήτηση αυτή με το δημοσίευμα του Βήματος. Δύο εβδομάδες είναι η συζήτηση αυτή, έφτασε στη Βουλή, έφτασε στην κορυφαία διαδικασία κοινοβουλευτική. Γιατί το λέει τώρα όλο αυτό? Και επειδή έχουν στοχοποιήσει και τον ίδιο. Ναι. Ότι ο ίδιος το έδωσε αυτό το υλικό. Όπου ο κύριος Τερεζάκης μου επανέλαβε και μου επισήμανε ότι την 1η Μαρτίου βρισκόταν στη Λάρισα. Και βρισκόταν στη Λάρισα για να πάρει τα στοιχεία της σηματοδότησης. Mm-hmm. Όπου αυτό έχει καταγραφεί κιόλας. Έχει γίνει καταγραφή αυτών των κινήσεων. Υποθέτω ότι εκτός από τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το μονταρισμένο υλικό, είναι και αυτό. Γιατί έχει στοχοποιηθεί από κάποιες πλευρές ο ίδιος ότι έχει κάνει τη διαρροή. Μπορεί να έχει κάνει τη διαρροή. Για να δούμε λοιπόν τώρα αν η δικαιοσύνη από εδώ και πέρα θα κρίνει πια μετά και από αυτές τις δηλώσεις ότι πρέπει να κινηθεί και να πάει να ψάξει τα email όπως ζητάει ο ίδιος ο κύριος Τερεζάκης, να δούμε τελικά ποιος διέρευσε αυτό το υλικό εκείνες τις κρίσιμες ώρες που δημιούργησε κάποιες εντυπώσεις επί τη βάση των οποίων μετά παρήχθη μια ολόκληρη πολιτική συζήτηση. Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστώ πολύ. Και κατά τα άλλα, ο Αρίκος στο Tour Canal σου λέει δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη. Έτσι, βγαίνουν, φωνάζουν οι συγγενείς, πραγματογνώμονες, βλέπετε τι γίνεται στον ΟΣΕ, η Hellenic Train δεν γίνεται να της γίνει κανένας έλεγχος, κατά τα άλλα δεν υπάρχει συγκάλυψη και βγαίνανε, θυμάστε, στο Tour Canal, οι πληρωμένοι ηθοποιοί και λέγανε ότι τα τρένα είναι ασφαλή και ταξιδεύουν με μια χαρά παρά το έγκλημα, έτσι. Αυτά και από το Tour Canal και από τον Αρίκος Πόρτο, πώς τον λένε. Έχουμε πολλά σήμερα να δούμε, οπότε τα λέμε σε λιγουλάκι.